αναφέρεται περισσότερο στη λευτεριά και όχι στην ενσωμάτωση. Καταγράφηκε από την Καλλινιά δασκάλα Θεμελίνα Σωτηρίου. Το οποίο καταγράψαμε από την Καλλινιά δασκάλα φανερωμένη κακιά μας Τροσάβα που ζει στη Ρόδο. Oh,
12 άστραλα πέρα. Η γνωστή και πολύ αγαπητή σε όλους μας, αείμνηστη Άννα Καραμπεσίνη, στιχουργός και τραγουδίστρια από την ΚΟ, έγραψε τους στίχους αυτούς για τα Δωδεκάνησα πάνω στο γνωστό σκοπό για άλλα. Η φωνή της ακούστηκε από το ραδιόφωνο σε εκδηλώσεις για την ενσωμάτωση και στο CD της με τίτλο 12 άστραλα πέρα.
στιγμές του Αιγαίου. Αυτό το τραγούδι είναι πάνω σε παραδοσιακό μυθικό σκοπό της Λέρου με στίχους αγαπημένους από την αείμνηστη Άννα Χατζηδάκη, μητέρα της Εμιλίας και Δικαίας. Αγαπήθηκε από όλους τους Δωδεκανήσιους και πολύ σύντομα διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα. Της Ελληνικής Φιλαρμονικής Σχολής της Αλεξάνδρειας. Πολλοί τον νόμιζαν για Ελληνοαιγύπτιο και έτσι έχει καταγραφεί λανθασμένα σε κάποιες εκδόσεις.
ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε σε ένα καταπληκτικό ακροατήριο, μας ενθαρρύνετε. Ευράκησε με πετυχίες που έχουμε τις τεχνικές. Ελπίζω να αγγίξαμε λίγο τις καρδιές σας απόψε. Μας. Στο Σαντούρι είχαμε την 14χρονη μαθήτρια Κατερίνα Κυράννη. Στο Βουλή έχουμε το παραδοσιακό μονοδέχτη Μανώλη Φράγκο.